Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Είναι εκπομπή Full Επίθεση. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 3 όπως κάθε μεσημέρι, σχολιάζοντας και αναλύοντας όλα όσα συμβαίνουν στην αθλητική επικαιρότητα. Φυσικά σήμερα έχουμε πολλά να πούμε για το χθεσινό πρώτο φιλικό προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, την πρώτη εικόνα της ομάδας του Λουτσέσκου, αυτή την φιλική πεντάρα στην K23 της Γάνδης και έτσι το πρώτο δείγμα που ήταν άκρος θετικό. Έχουμε αρκετά να πούμε και για Μουντιάλ φυσικά, με όσα είδαμε χθες με την πρόκριση, με την ψυχή στο στόμα της Αργεντινής, με τα όσα έκανε εκεί ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Και άλλα πολλά φυσικά και για τα σημερινά παιχνίδια που παρουσιάζουν επίσης τεράστιο ενδιαφέρον, με Βραζιλία, με Γερμανία, με προκρίσεις να παίζονται εκεί στο νήμα και πάλι. Εδώ είμαστε λοιπόν, Full Επίθεση στο Λίμπερο 107,4, όπως κάθε μεσημέρι, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 3. Να ξεκινήσουμε στη σημερινή Full Επίθεση με το χθεσινό πρώτο φιλικό προετοιμασίας του ΠΑΟΚ απέναντι στην ομάδα K23 της Γάνδης. Full Επίθεση έπαιξε και ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Αν και εντάξει, ξεκινώντας αυτή τη συζήτηση για το παιχνίδι, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι σε αυτά τα φιλικά προετοιμασίας, ειδικά αυτά που είναι στο ξεκίνημα με αντιπάλους ίσως και θεωρητικά κατωτέρω επίπεδο από τον ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να τα λάβουμε έτσι ως πολύ σοβαρό κριτήριο για τη νέα σεζόν και ως άκρος αξιόπιστο δείγμα. Στη συνέχεια τα φιλικά που θα ακολουθήσουν θα μπορέσουν να προσφέρουν ακόμη πιο σοβαρά συμπεράσματα. Πάντως σαν πρώτη εικόνα ο ΠΑΟΚ έδειξε αρκετά καλά στοιχεία μόλις την πέμπτη ημέρα της προετοιμασίας τους. Οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου με τα πόδια βαριά σίγουρα από τις σκληρές προπονήσεις, έτσι, με το βάρος να έχει πέσει και στη φυσική κατάσταση τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας. Παρόλα αυτά έδειξαν οι ασπρόμαυροι ότι βρίσκονται σε αρκετά καλή κατάσταση. Είδαμε ενδιαφέροντα πράγματα, είδαμε κάποιους ωραίους συνδυασμούς. Είδαμε βέβαια και πράγματα που χρήζουν βελτίωσης, όπως κάποιες αντεπιθέσεις που διέχθηκε ο ΠΑΟ κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Και έτσι έδειξε να έχει κάποια προβλήματα σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει βέβαια αρκετός χρόνος για βελτίωση, για διόρθωση. Ακόμη, όπως είπα και στο ξεκίνημα, είναι πολύ νωρίς για να βγουν έτσι ασφαλείς συμπεράσματα. Τα κυρίαρχα θετικά σημεία είναι ότι έδειξαν αρκετή διάθεση όλοι όσοι αγωνίστηκαν. Έδειξαν επιθετικές διαθέσεις οι νεαροί στην επίθεση, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Αναφέρομαι φυσικά σε Πέλκα, Λάμπρου, Λιμιό, Μιστακίδη. Σκόραραν κιόλα συγκεκριμένοι. Και μάλιστα πολύ όμορφα γκολ, ειδικά του Λιμιού και του Πέλκα. Και γενικότερα έδειξαν ότι θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός φέτος και θέλουν όλοι να διεκδικήσουν μια θέση σε αυτή την ομάδα για τη νέα σεζόν. Και αυτό μόνο θετικά μπορεί να προσφέρει σε μια ομάδα. Από εκεί και πέρα είδαμε το ντεμπούτο του Λέο Ζαμπά, για τον οποίο μάλιστα είναι επίσης αρκετά νωρίς για να μιλήσουμε. Έτσι ήταν η πρώτη του ανεπίσημη εμφάνιση, το ανεπίσημο ντεμπούτο του. Έδειξε ότι είναι αρκετά ταχύς και ότι μπορεί να προσφέρει πολλά με την ταχύτητά του εάν βρει καινούς χώρους. Από εκεί με τον Μάτο στη δεξιά πλευρά στο πρώτο ημίχρονο φάνηκε έτσι ότι οι δυο τους ίσως να αποκτήσουν καλύτερη χημεία, οι δύο Βραζιλιάνοι εκεί στη δεξιά πλευρά, και να μπορέσουν να αναδέσουν έτσι μεταξύ τους για να κάνουν ωραία πράγματα στην πορεία. Χατζερίδη δεν είδαμε λόγω ενός γραφειοκρατικού ζητήματος, όπως έγινε γνωστό από χθες, από πριν το παιχνίδι, δεν αγωνίστηκε ο Ουκρανός. Θα τον δούμε όμως συνέχεια και αυτόν, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και το δικό του ανεπίσημο ντεμπούτο. Ανεπίσημο ντεμπούτο ήταν και του Λάμπρου, ο οποίος για πρώτη φορά φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και στο εξεφιλικό παιχνίδι μετά από τον 1,5 χρόνο δανεισμού, και το συνδύασε με γκολ μάλιστα. Ακούσατε και νωρίτερα στο ΠΑΟΚ 24 τις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Ο ίδιος εξέφρασε έτσι μεγάλη αυτοπεποίθηση και πίστη στον εαυτό του ότι μπορεί παρά το μεγάλο ανταγωνισμό να κερδίσει μια θέση στο φετινό ρόστερ του ΠΑΟΚ και να μπορέσει έτσι να προσφέρει πράγματα και να διακριθεί και ο ίδιος. Στα αξιοσημείωτα το θέμα του Λεβέκ φυσικά, για άλλη μια φορά απασχόλησε με αρνητικό τρόπο ο Γάλλος. Δηλαδή εντάξει, αν είναι δυνατόν σε ένα σημείο
και πάλι ενοχλήσεις λίγο πριν ξεκινήσει. Ο Λουτζέσκου τον είχε προγραμματίσει για να παίξει όλο το 45 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Και ενώ ήταν απολύτως καλά, δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα, τουλάχιστον όπως διαφαινόταν. Ξαφνικά ενημέρωσε το τεχνικό team ότι νιώθει βαριά τα πόδια, το ότι έχει ενοχλήσει και ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί τέτοια εκτός αγώνα. Και να πω, εντάξει, νομίζω ότι και ο Λουτσέσκου ο ίδιος έδωσε την απάντηση μετά το παιχνίδι στις δηλώσεις του, τονίζοντας ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Να βρει μια λύση ο ΠΑΟΚ, διότι δεν μπορεί κάθε φορά που θα είναι να χρησιμοποιηθεί ο Λεβέκ να νιώθει ενοχλήσει και να πονάει. Προφανώς έχει και κάποια άλλα προβλήματα, ίσως όχι μυϊκά ο Γάλλος, δεν εξηγείται αλλιώς αυτή η κατάσταση. Είναι πραγματικά απίστευτο. Δηλαδή έχει καταντήσει κωμικοτραγικό πλέον. Εντάξει, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να περιμένει το Λεβέκ, να περιμένει πράγματα από αυτόν τον Λεβέκ με αυτή τη συμπεριφορά. Από εκεί και πέρα όμως πήρε έτσι την ευκαιρία ο νεαρός ο Μπαλογιάννης. Αγωνίστηκε σε όλο το 90 λεπτό. Ήταν ο μόνος παίκτης που αγωνίστηκε σε όλο το 90 λεπτό. Είναι ο μοναδικός από την K20 του ΠΑΟΚ που συμμετέχει στη φετινή προετοιμασία. Την πρωταθλήτρια K20 του ΠΑΟΚ. Ήταν βέβαια η κανονική του θέση. Είναι στο χώρο του κέντρου, στη μεσαία γραμμή. Ως οχτάρι αγωνίζεται ο νεαρός. Χθες έπαιξε σε όλο το παιχνίδι ως αριστερό μπακ και έδειξε και αυτός έτσι αρκετά ότι διαθέτει μάλλον αρκετά καλά στοιχεία και πως με δουλειά μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον έτσι μια λύση. Ο Λουτσέσκου μάλιστα ανέφερε ότι γιατί όχι να εκπαιδευτεί τώρα που είναι και νεαρός και διαθέτει ταλέντο και προοπτική. Γιατί όχι να εκπαιδευτεί στη θέση του αριστερού μπακ και να φτιάξει άλλο έναν αριστερό μπακ ο Πάκου μετά τον Βιερίνια να τον έχει ως backup έτσι σε αυτή τη θέση. Εντάξει, ακόμη είναι πολύ νωρίς φυσικά για οποιαδήποτε συζήτηση περί αυτού. Υπάρχει πολλή δουλειά ακόμη και στην προετοιμασία. Θα δούμε και άλλα φιλικά. Αρχίζει γενομένης από την Παρασκευή το επόμενο κόντρα στην Άντερλεχτ. Τη νέα ομάδα του Βράνιες θα αντιμετωπίσει ο Πάκου. Τον Βόσνιο, ο οποίος έφυγε από την ΑΕΚ για τη βελγική ομάδα. Και φυσικά στην πορεία θα έχουμε ακόμη πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για να δούμε από την ομάδα του Λουτσέσκου μετά από αυτή την πρώτη πεντάρα έτσι στην K23 της Γάνδης. Έχει συμφωνήσει, όπως μεταδίδουν τα ξένα μημεία και όπως βλέπω στο Sky Sports εδώ τώρα, έχει συμφωνήσει η Βασιλεία με τη Southampton για την παραχώρηση του Ελιουνούση, του μεγάλου στάρ της ομάδας της. Τουλάχιστον την περσινή σεζόν ήταν αυτός που ξεχώρισε, ο Μοχάμεντ Ελιουνούση, ξάδερφος του Ταρίκ, του πρώην δεξιού μπακ του Ολυμπιακού. Συμφώνησε λοιπόν με ένα ποσό της τάξης των 16 εκατομμυρίων λιρών να τον παραχωρήσει η Βασιλεία στην Southampton. Τα είχαμε πει και χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στην εκπομπή, ότι υπήρχε κινητικότητα, υπήρχε ενδιαφέρον για το στάρ της ομάδας της Βασιλείας. Τελικά, όπως φαίνεται, το deal θα προχωρήσει και ο Λιουνούς θα παραχωρηθεί. Μια είδηση καλή, αν μη τι άλλο, για τον ΠΑΟΚ, διότι ήταν ένας παίκτης που ξεχώρισε πέρσι με την ελβετική ομάδα και, όπως φαίνεται, δεν θα είναι παρόν στους δύο αγώνες με τον δικέφαλο, στις 24 Ιουλίου στην Τούμπα και την 1η Αυγούστου στην Ελβετία. Θα συνεχίσει την Premier League και την Southampton. Αναμένονται φυσικά και άλλες μεταγραφικές κινήσεις από πλευρά Βασιλείας και θα αποκτήσει προφανώς κάποιον αντικαταστάτη στη θέση του Ελιουνούση. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Λάγκ, τον αρχηγό της, τον Δανό αρχηγό της από την Gladbach, όπως είχαμε αναφέρει. Μένει να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το μέτωπο. Το ενδιαφέρον φυσικά στα μεταγραφικά στρέφεται και στον ΠΑΟΚ. Εκεί όπου αναμένονται εξελίξεις, αναμένονται να ολοκληρωθεί έτσι το μεταγραφικό παζλ. Ο Λουτσέσκου χθες δήλωσε ότι βρίσκεται στο 80% η συμπλήρωση του ρόστερ και η ολοκλήρωση έτσι του μεταγραφικού τοπίου. Αναμένεται φυσικά η απόκτηση επιθετικού και η απόκτηση ενός μέσου, ενός κεντρικού χαφ. Μένει να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει το θέμα της παραχώρηση του Κουλούρη με τη μορφή δανεισμού στον Ατρόμητο. Χθες φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας Περιστερίου, τον κύριο Γιάννη Αγγελόπουλο, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος πως υπάρχει συμφωνία και με την πλευρά του παίκτη και με την πλευρά του ΠΑΟΚ. Και το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του Κουλούρη στον Ατρόμητο είναι η απόκτηση επιθετικού από τον ΠΑΟΚ. Με το που αποκτήσει ο ΠΑΟΚ τον επιθετικό που αναζητά, αυτόματα ο Κουλούρης θα παραχωρηθεί, θα συνεχίσει ως δανεικός στον Ατρόμητο.
Είναι και άλλα θέματα ανοιχτά. Χθες ο κ. Αγγελόπουλος επίσης μας είπε για το θέμα του Χατζη Σαΐα και το ότι αναμένεται να συνεχίσει και αυτός και πάλι ο δανεικός στον Ατρόμητο του εφόσον πάνε όλα καλά και ανανεώσει το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ, το οποίο λύγει το 2019. Όσον αφορά τις παραχωρήσεις από τον δικέφαλο, φαίνεται πως ολοκληρώνεται το θέμα του Τζάλμα Κάμπος, ο οποίος θα συνεχίσει εκτός απρόπτου στην Αλάνια Σπορ και θα βρει τον Τζαβέλα, τον Μανιάτη, τον Βηγιαφάνη, τον προϋπέκτη του Παναθηναϊκού, με ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο Αγγολέζος, κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Να δούμε και ποιο θα είναι το ποσό που θα εισπράξει ο ΠΑΟΚ από την πώληση του Κάμπος. Πάντως, για να επιστρέψουμε έτσι και στο χθεσινό φιλικό του ΠΑΟΚ, το πιο θετικό όλων των στοιχείων έτσι που ξεχώρισαν, θα έλεγα ότι είναι αυτό που συζητούσαμε άλλωστε και από το τέλος της περασμένης σεζόν και πριν ξεκινήσει ακόμα η προετοιμασία, αυτή η ομοιογένεια που διαθέτει ο ΠΑΟΚ, αυτή η χημεία που έχει ως έτοιμη ομάδα, ως συνέχεια της περσινής, μια ομάδα που έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο και νομίζω και οι δανεικοί που επιστρέφουν, είδαμε χθες Μιστακίδη, Λάμπρου για παράδειγμα, και ακόμη και τα νέα αποκτήματα, ο Ζαμπά, ο Χατζερίδης και όποιος ακόμη έρθει, νομίζω θα μπορέσουν πιο εύκολο να προσαρμοστούν, διότι υπάρχει ήδη αυτή η χημεία, αυτή η ομοιογένεια στην ομάδα και είναι κάτι το οποίο νομίζω να διατηρεί αυτό το κλίμα, δουλεύει αρκετά καλά και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ώστε να μπορεί να διατηρεί αυτό το κλίμα στα έξι της ομάδας και να μπορέσει να παρουσιάσει ένα έτοιμο σύνολο που θα ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια της σεζόν που είναι και αρκετά κρίσιμα και θα καθορίσουν εμπολής και τη συνέχεια κόντρα στη Βασιλεία φυσικά. Απόψε αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το θέμα του Πρίγιοβιτς και το κατά πόσο θα υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει και να προλάβει τα δύο μάτς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Σήμερα το βράδυ οι Σέρβοι αγωνίζονται κοντά στους Βραζιλιάνους και εφόσον αποκλειστούν φαντάζει αρκετά πιθανό ο Πρίγιοβιτς να προλάβει να επιστρέψει εφόσον δεχτεί και ο ίδιος να κάνει λιγότερες ημέρες διακοπών και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία ώστε να προλάβει να είναι έτοιμος στα δύο παιχνίδια με τη Βασιλεία. Θα το ξέρουμε αυτό απόψε. Αν φυσικά η Σερβία καταφέρει να αποκλείσει την Βραζιλία, διότι με νίκη ουσιαστικά αυτό διεκδικεί κατά κύριο λόγο να κερδίσει και να πετάξει έξω τη Βραζιλία η ομάδα του Πρίγιοβιτς. Αν καταφέρει να προχωρήσει το Μουντιάλ, να περάσει το 16, μετά το πράγμα δυσκολεύει πάρα πολύ για τον Πρίγιοβιτς και δύσκολα θα προλάβει να είναι. Θα το δούμε αυτό, θα το ξέρουμε από σήμερα το βράδυ κατά πόσο θα έχει την δυνατότητα ο ΠΑΟΚ να έχει τον Πρίγιοβιτς σε αυτά τα δύο κρίσιμα παιχνίδια. Είναι πάντως, επαναλαμβάνω, αρκετά νωρίς για να βγάλουμε έτσι ασφαλή συμπεράσματα από την πρώτη αυτή χθεσινή φιλική πεντάρα επί της Γάνης και θα περιμένουμε στη συνέχεια. Έχει αρκετή δουλειά ακόμη να κάνει η ομάδα του Λουτσέσκου και στο πρώτο μέρος της προετοιμασίας που έχει φτάσει σχεδόν στα μισά του και ολοκληρώνεται σιγά σιγά και στο δεύτερο κομμάτι που θα ακολουθήσει φυσικά. Έχουμε αρκετά ακόμη να περιμένουμε. Πάντως ήταν έτσι ελπιδοφόρο το χθεσινό μήνυμα γιατί δημιούργησε προσδοκίες και στον κόσμο του ΠΑΟΚ που περίμενε έτσι με ανυπομονησία να δει επιτέλους ξανά ΠΑΟΚ μετά από 1,5 μήνα. Το παράδοξο έτσι ήταν ότι βλέπαμε χθες το φιλικό εκεί στην Ολλανδία με ηλιόλουστο το καιρό, αρκετά καλό, και εδώ στη Θεσσαλονίκη οι βροχές συνεχίζονται, η κακοκαιρία συνεχίζεται. Πήγε ο ΠΑΟΚ εκεί να βρει έτσι πιο δροσερό καιρό, αλλά και εδώ ο καιρός είναι νομίζω οι θερμοκρασίες και η βροχή και όλα σε κατάσταση Ολλανδίας. Θα κλείσουμε έτσι το πρώτο μέρος της εκπομπής σιγά σιγά. Θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε φυσικά εδώ στο Λίμπερο με αρκετό Μουντιάλ, αρκετό σχολιασμό για την παρέα του Μέση που συνεχίζει το 16 και θα πέσει πάνω στη Γαλλία, για όσα έκανε ο Ντιέγκο Μαραντόνα και για όσα αναμένεται φυσικά να δούμε και στην σημερινή ημέρα για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με το απολαυστικό πανηγυρισμό του Αργεντίνου speaker στον γκολ του Ρόχο. Η απόλυτη τρέλα.
Κάπως έτσι το έζησαν οι Αργεντίνοι speaker. Με απόλυτη τρέλα το χθεσινό γκολ του Μάρκος Ρόχο που έδωσε φιλή ζωή στην Αργεντινή και της έδωσε και παράταση ζωής στο Μουντιάλ. Της έδωσε την πρόκριση φυσικά στην επόμενη φάση. Μετά από τόσο ντόρο, τόση κουβέντα, μετά την απογοήτευση των δύο πρώτων αγώνων, η Αργεντινή έμεινε ζωντανή. Ακούσατε πριν πώς το πανηγύρισαν. Σκεφτείτε πώς το πανηγύρισαν σε όλη την Αργεντινή. Και όχι μόνο, έχει υποστηρικτές παντού φυσικά η Αλμπισελέστε. Και εδώ στην Ελλάδα έχει αρκετούς υποστηρικτές. Και πετάχτηκαν από καναπέδες, καφετέρες φυσικά. Σε αυτό το γκολ του Ρόχο που την έστειλε στους 16. Τι να πρωτοπούμε για χθες, για όσα είδαμε εκεί στο γήπεδο στην Αγία Πετρούπολη. Ο Μαραντόνα που πανηγύρισε, πώς πανηγύρισε το πρώτο γκολ. Έδειξε να τον παίρνει ο ύπνος στη συνέχεια. Έδειξε τα μεσαία δάχτυλά του μετά τον γκολ του Ρόχο. Απόλυτη τρέλα. Μετά βέβαια κυκλοφόρησαν και διάφορα βίντεο που τον έφεραν να καταραίει εκεί στα επίσημα του γηπέδου. Τελικά ενημέρωσε ο ίδιος με μήνυμα social media ότι είναι όλα καλά και ταξιδεύει για Μόσχα. Τρομερά πράγματα, τρομερά πράγματα από την Αργεντινή. Σίγουρα αυτές οι εικόνες του Diego Maradona διχάζουν και εδώ στην Ελλάδα γίνεται χαμός και με διάφορα σχόλια και στα social media και γενικότερα σηκώνουν πολύ κουβέντα για το αν είναι κατάντια αυτή η εικόνα του Maradona. Υπάρχουν αυτοί που τον μισούν και αυτοί που τον λατρεύουν και φτιάχτηκαν έτσι ακόμη περισσότερο με αυτά που έκανε χθες. Διότι αυτός είναι ο Μαραντόνα, πάντα αυτός ήταν έτσι, ποτέ ήταν το καλό παιδί, πάντα ήταν όμως αυθεντικός. Μπορεί η εικόνα του να διχάζει, αλλά αυτό που έχω να σημειώσω εγώ είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε και να σκεφτούμε, να αναλογιστούμε το πώς βλέπουν οι Αργεντίνοι το ποδόσφαιρο και το Μαραντόνα και τι σημαίνει για αυτούς ο Μαραντόνα. Ίσως εμείς δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε στο μέγιστο βαθμό, το πώς όλος ο λαός Αργεντινής αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο και το τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτούς και τι σημαίνει ο Μαραντόνα φυσικά και γύρω από το ποδόσφαιρο γενικότερα. Οπότε κάπου εκεί ισορροπούν έτσι λίγο τα πράγματα και μπορείς να τους δικαιολογήσεις για τον τρόπο που το έζησαν, για τον τρόπο που ακούσαμε πριν να το πανηγυρίζουν εκεί οι speaker τους και γενικότερα για όλο αυτό το χαμό. Η Αργεντινή θα είναι στους 16, εκεί που θα έχουμε την ανομαχία το Σάββατο στις 5, νωρίς απογευματιάτικα και είναι το πρώτο ματς των νοκάουτ. Το πρώτο ματς για το 16, Σάββατο στις 5, Αργεντινή-Γαλλία. Τιτανομαχία πραγματικά. Μόνο δύο φορές έχουν συναντηθεί σε παγκόσμιο κύπελο. Μία το 1930 και μία το 1978. Η Αργεντινή έχει κρατήσει και τις δύο φορές. Εντάξει, τα μικρή σημασία έχουν. Το Σάββατο μένεται να δούμε πάντως ένα συναρπαστικό ματς, αν μη τι άλλο. Από τα δύο μεγάλα φαβορή που μέχρι τώρα μόνο απογοήτευση έχουν δώσει. Και οι δύο. Η Γαλλία μπορεί να πέρασε πρώτη με 7 βαθμούς, αλλά η εικόνα της ήταν αποκαρδιωτική και στα τρία παιχνίδια. Χθες μάλιστα άκουσαν και έντονη γιούχα οι Γάλλοι στο Λουζνίκι στη Μόσχα για αυτό το βολικό 0-0 με τη Δανία που μπορεί να τους ευνούσε και τους δύο και να πέρασαν έτσι αγκαζέ χέρι-χέρι που λέμε στην επόμενη φάση, πρώτη Γάλλη, δεύτερη Δανία, αλλά το θέαμα σίγουρα απογοήτευσε τους φιλάθλους και οι αποδοκιμασίες ήταν έντονες. Όπως ακούστηκαν και από την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα. Το βράδυ το σκηνικό ήταν άλλο, η απόλυτη τρέλα εκεί. Το απόλυτο άγχος μέχρι το 86 για τη λύτρωση εκεί με το υπέροχο αυτό γκολ του Ρόχο. Πολύ άγχος η Αργεντινή. Αν θέλουμε να το δούμε καθαρά αγωνιστικά, ήταν πολύ κακή και χθες. Δεν ήταν τόσο κακή όσο στα προηγούμενα μάτς, αλλά δεν ήταν η Αργεντινή που έχουμε συνηθίσει. Δεν ήταν η Αργεντινή που κυριαρχεί στο γήπεδο, που περιμέναμε όλοι φυσικά να επιβληθεί σε ένα τέτοιο τόσο σημαντικό παιχνίδι και να επικρατήσει πιο εμφαντικά της Νιγηρίας. Οι Νιγηριανοί έχασαν και ένα τέταρτο εκεί στο 1-1 για να προηγηθούν αυτοί και να βρεθούν αυτοί αγκαλιά με την πρόκριση. Κράτησε εκεί ο Αρμάνι με την απόκριση και συνέχεια βρήκαν τον πολυπόθετο γκολ οι Αργεντίνοι και κατάφεραν να πανηγυρίσουν την πρόκριση έστω και έτσι. Με τον Μέση να έχει ανοίξει το σκορ με ένα υπέροχο γκολ, ένα γκολ που θύμισε Μέση. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο εκεί που η μπάλα έκαιγε δεν ήταν ο Μέση αυτός που πήρε την ομάδα πάνω του ουσιαστικά και είδαμε να καθαρίζει το μάτς. Ντι Μαρία και Γουέν ήταν επίσης σε κακή βραδιά και σίγουρα περιμένουμε πολλά περισσότερα από αυτούς, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να περιμένουμε πολλά περισσότερα από τη συγκεκριμένη ομάδα της Αργεντινής για αυτή την εικόνα που παρουσιάζει κυρίως μεσοαμυντικά με τεράστια κενά.
αλλά και γενικότερα. Είδαμε και χθες πάλι σε αρκετά σημεία αυτό το άναρχο στυλ ποδοσφαίρου, τον άναρχο τρόπο. Και κορυφαία στιγμή ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει από σήμερα το πρωί και δείχνει τον Σαμπαόλη να ρωτάει τον Μέση για το αν είναι η ώρα να βάλει τον Αγκουέρο. Τρομερά πράγματα και αυτές οι εικόνες νομίζω εξηγούν σε μεγάλο βαθμό και γιατί βλέπουμε αυτήν την εικόνα από την Αργεντινή. Να ρωτάει τώρα εκεί μέσα στο παιχνίδι ο προπονητής τον ποδοσφαιριστή, ας ήταν ο Μέση και ας ήταν ο Σαμπαόλη προπονητής, αν πρέπει να βάλει έναν άλλο ποδοσφαιριστή και μάλιστα όταν είναι ο Αγκουέρο αυτός ο άλλος ποδοσφαιριστής. Όχι κάποιο τυχαίο, κάποιο νεαρό. Απίστευτα πράγματα. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα από την Αργεντινή και. Παναλαμβάνω και η Γαλλία δεν ήταν καλή. Βέβαια εντάξει, έχει αρκετά καλύτερες θα έλεγα μονάδες, ειδικότερα μεσοαμυντικά. Και μόνο η παρουσία του Καντέ εκεί στη μεσαία γραμμή δίνει μια υπεροχή, ένα προβάδισμα κόντρα στην Αργεντινή. Το Σάββατο στις 5 περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά αυτό το παιχνίδι. Το Σάββατο στις 9 το βράδυ είναι το άλλο επίσης τεράστιο μάτς Πορτογαλία-Ουρουγουάη και φαντάζει πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να δούμε Κριστιάνο Ρονάλντο αντίον Μέση στους 8 θα πρέπει τελικά εφόσον περάσουν Πορτογαλία και Αργεντινή. Και αυτό φυσικά θα έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Σε ένα παγκόσμιο κύπελλο που γίνεται όλο και καλύτερο όσο περνούν οι μέρες, όλο και πιο συναρπαστικά έτσι, τα παιχνίδια τώρα που κρίνονται και οι προκρίσεις. Βλέπουμε ακόμη πιο ωραία πράγματα. Στο άλλο μάτς χθες της βραδιάς, οι Κροάτες έδειξαν ότι δεν αστείευονται, έστειλαν και αυτό το δικό τους μήνυμα κόντρα στην Ισλανδία, η οποία πάλευε για την πρόκριση, διεκδικούσε κάτι. Και όμως οι Κροάτες, παρότι είχαν αναγμένη σχεδόν όλη την 11η τους, έδειξαν πολύ σοβαρό πρόσωπο και έφτασαν στο τέλος στη νίκη με εκείνο το υπέροχο γκολ του Πέρισιτς. Πολύ καλή ομάδα η Κροατία. Θα βρει τη Δανία απέναντί της στους 16 και. Νομίζω είναι το φαβορί για να περάσει και στην οκτάδα. Και εκείνη βλέπουν μακροπρόθεσμα τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Ρωσία. Αρχίζουν τα ωραία στο Μουντιάλ, αρχίζουν τα ωραία και αρκετά ωραία αναμένεται να δούμε και σήμερα. Με Γερμανία και Βραζιλία να ξεχωρίζουν στο μένου, αλλά να μην έχουν κλειδώσει τις προκρίσεις. Μετά από ένα μέτριο ξεκίνημα και για τις δύο, οι Γερμανοί πήραν και αυτοί ένα φιλί ζωής από το φανταστικό γκολ του Κρόσ εκεί στο φινάλε με τη Σουηδία και σήμερα. Θέλουν νίκη επί της Νότιας Κορέας. Και εδώ τώρα τι γίνεται. Πολύ μπλεγμένος όμιλος. Αυτά τα μάτσα γίνουν και τα δύο στις 5. Γερμανία, Νότια Κορέα και Μεξικό, Σουηδία. Έχουν όλοι πιθανότητες. Ακόμη και η Νότια Κορέα σε ένα πολύ τρελό σενάριο βέβαια. Αν κερδίσει τους Γερμανούς και παράλληλα οι Σουηδοί χάσουν από τους Μεξικανούς, θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία στους 3. Και εκεί έχει τις ελπίδες και η Νότια Κορέα για πρόκριση. Θα παίξουν ρόλο διαφορές τερμάτων, οι καλύτερες επιθέσεις και ίσως αν. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει ισορροπία σε όλα αυτά τα κριτήρια. Έχουμε πάλι το κριτήριο του fair play με τις κίτρινες κάρτες. Το πιο πιθανό έτσι σενάριο, όπως φαντάζει θεωρητικά, είναι να υπάρχει τριπλή ισοβαθμία στους 6 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή το Μεξικό έχει 6 με 2 στα 2. Εάν οι Γερμανοί κερδίσουν τους Νότιο-Κορεάτες, με τον Χρήστο Κιώση εδώ προχθές υποστηρίζει ότι θα βάλουν 8 γκολ. Εάν βάλουν 8 γκολ, οι Γερμανοί θα περάσουν ακόμη και σε τριπλή ισοβαθμία. Θα υπερέχουν στη διαφορά τερμάτων. Με ένα δεν περνάνε, Χρήστο. Θέλουν 2 στην τριπλή ισοβαθμία, ναι. Να δούμε πόσο εύκολα θα βάλουν δύο γκολ. Αν και η Νότια Κορέα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, ένα σόν εκεί παλεύει. 10 λέει ο Χρήστος, για να δούμε. Και στο άλλο μάτι φυσικά, Σουηδία-Μεξικό, εκεί το Μεξικό θέλει ένα βαθμό για να περάσει. Και αν πάρει αυτόν τον βαθμό, η Γερμανία περνάει ακόμη και με 1-0 αν κερδίσει την Νότια Κορέα. Οι Σουηδοί παίζουν το τελευταίο του χαρτί και αυτοί φυσικά για να κερδίσουν και με νίκη τη Γερμανία να έχουμε τριπλή ισοβαθμία για να δούμε εκεί μετά ποια είναι τα κριτήρια στις διαφορές τερμάτων. Μεγάλο το ενδιαφέρον στις 5 αυτά τα μάτς. Το βράδυ επίσης στην κόψη του ξηραφείου και εκεί θα κριθεί η πρόκριση. Βραζιλία-Σερβία. Να δούμε αν θα αγωνιστεί και ο Πρίγιοβιτς σήμερα. Δεν αγωνίστηκε στο προηγούμενο μάτς με τους Ελβετούς. Να δούμε αν θα το χρησιμοποιήσει σήμερα ο Κριστάιτς, ο προπονητής του. Οι Βραζιλιάνοι έχουν 4 όσο και η Ελβετία. 3 Σερβία. Η Κωνσταρίκα έχει αποκλειστεί χωρίς βαθμό στα δύο πρώτα παιχνίδια. Και τώρα εδώ τι γίνεται. Οι Βραζιλιάνοι Σέρβοι παίζουν τελικό ουσιαστικά για δύο αποτελέσματα οι Σελεσάο, μόνο για την νίκη οι Σέρβοι, ώστε να πετάξουν έξω την Βραζιλία. Ή αλλιώς η Βραζιλία θα περιμένει ήττα της Ελβετίας από την Κωνσταρίκα. Λίγο δύσκολο αυτό να συμβεί. Καλή ομάδα, στρωμένη ομάδα Ελβετοί έχουν δείξει και στα δύο πρώτα παιχνίδια. Αν λοιπόν θεωρητικά οι Ελβετοί κερδίσουν πιο εύκολα την ίδια αποκλεισμένη Κωνσταρίκα, Βραζιλία και Σερβία παίζουν για μία θέση. Βέβαια μετά εκεί, αν οι Βραζιλιάνοι κερδίσουν και υπάρχει ισοβαθμία με την Ελβετία, η πρώτη θέση θα κρυφθεί στις διαφορές τερμάτων και πάλι αυτή τη στιγμή υπερέχουν οι Βραζιλιάνοι για ένα γκολ μόλις.
Είναι εκείνο το γκολ του Neymar στο 97 που είχε βάλει με την Κωνσταρίκα το 2-0. Μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο όμως για την πρωτιά στον Όμιλο, η οποία βέβαια δεν είναι σίγουρο κατά πόσο θα δώσει προβάδισμα ή ακόμη και μειονέκτημα, διότι δεν έχει ξεκαθαρίσει και το ποιος θα περάσει πρώτος από τον έκτο όμιλο της Γερμανίας, διασταυρώνονται πέμπτος και έκτος όμιλος, και είναι πολύ πιθανό και εδώ το σενάριο να έχουμε στους 16 άλλη μια γιγαντομαχία ανάμεσα σε Βραζιλία και Γερμανία. Θα το ξέρουμε απόψε αυτό, περίπου στις 11 που θα έχουν ολοκληρωθεί τα παιχνίδια για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Και αύριο φυσικά ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων με τους τρίτη αγωνιστική στους δύο τελευταίους, τον 7ο και τον 8ο, και έχουμε Αγγλία-Βέλγιο που έχουν περάσει και θα παλέψουν για πρωτιά, και τον 8ο ομίλο που είναι φωτιά, με Ιαπωνία, Σενεγάλη και Κολομβία να διεκδικούν την πρόκριση. Μεγάλο το ενδιαφέρον και αναμένεται φυσικά να δούμε ακόμη πιο συγκλονιστικά πράγματα στα παιχνίδια του Μουντιάλ. Για να κλείσουμε με τα δικά μας εδώ, σήμερα είναι σημαντική ημέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στις 6 θα συναντηθεί ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο Γιώργος Βασιλιάδης, με τις ομάδες Super League. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βρίσκονται συνεδρίαση Όφη και Άρης, καθώς δεν έχει επικυρωθεί ακόμη η βαθμολογία της Football League, είναι τυπικό το θέμα. Το θέμα ζήτησης του Υφυπουργού με τις ομάδες είναι φυσικά το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος και τα τηλεοπτικά, δύο φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν το τελευταίο διάστημα, και μένει να δούμε πώς και με ποιο τρόπο και πώς θα είναι το νέο πρωτάθλημα, πώς θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα της νέας σεζόν στη Super League. Σημαντική η σημερινή μέρα, σημαντική αυτή η συνεδρία. Στην Παρασκευή στις 29 του μηνός υπάρχει και νέο διοικητικό συμβούλιο με τον νέο πρόεδρο, τον Ευάγγελο Παταγιάννη, που είναι από προχθές νέος πρόεδρος στη Λίγκα. Μεγάλο το ενδιαφέρον και εκεί για να δούμε τι μέλη γενέσαι, τι πρόκειται να συμβεί με το άμεσο μέλλον του ελληνικού πρωταθλήματος. Επίσης να αναφέρουμε ότι απορρίφθηκε η έφεση του Παναθηναϊκού για την αδειοδότηση. Οπότε τελεσίδικα πλέον οι πράσινοι θα ξεκινήσουν με μείον 6 και θα έχουν οριστικά τον περιορισμό στις μεταγραφές και για το καλοκαίρι, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος, αλλά και για τον Ιανουάριο, την επόμενη μεταγραφική περίοδο δηλαδή. Κάπως έτσι φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της σημερινή Full Επίθεση. Θα σας αφήσουμε, θα μείνετε συντονισμένοι φυσικά εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Γιώργος Δαγόρας, την εκπομπή στο Πέναλτι. Θα υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας φυσικά συνδέσεις και με Ολλανδία, με το Χόριστο εκεί που βρίσκονται για λογαριασμό του Λίμπερο, ο Σταύρος Κόλκας και ο Δημήτρης Τουρμπατζόγλου. Μαζί ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2, όπως κάθε μεσημέρι εδώ στο Λίμπερο. Μέχρι τότε, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.